παίζει ρόλο και η ατμόσφαιρα, όμως δεν θέλετε να μιλήσει για την ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά πολύ δεν μπορεί να μπορεί έτσι. Συγχαρητήρια καταρχήν να πούμε το αγωνιστικό κομμάτι. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Κέρδισε δίκαια. Εάν και μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ ευχαριστημένος από το κομμάτι του Ολυμπιακού, γιατί αν εξαιρέσουμε το πρώτο σετ που δεν μπήκαμε στον αγώνα, το επόμενα δύο σετ ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κοντά. Κρίθηκαν στις πύλες στο τέλος του σετ, 26-24. Άρα μπορούσαμε να είμαστε, αν πέραμε κάποιους σετ, μέσα στον αγώνα. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό πλάνο, κάποια στοιχεία δεν πήγανε καλά σήμερα για τον Ολυμπιακό. Οφείλουμε να κοιτάξουμε για την επόμενη μετά το κύπελο, όπου θα ξαναπούμε στα play-off, πλέον με τις απαντάς έδρες. Και βέβαια η ΑΚ, με αυτή τη νίκη, είναι και το φαβόρι. Εμείς θα κυνηγήσουμε όπως κυνηγήσαμε και πέρσι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της ατμόσφαιρας, θεωρώ ένα παράπονο. Ότι ναι, είναι καλός ο κόσμος, όλα καλά, αλλά δεν επιτρέπεται να είναι κόσμος, τόσος πολλής κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, ήμαρτο. Και μιλάμε για γυναίκες, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για γυναικείο βόλεϊ, δεν μπορεί να είναι τόσος κόσμος καλύψει κερκίδα. Δεν μπορεί να είναι μιλιούνια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι φύση να δίνονται με παιχτή βόλεϊ. Θέλετε ψυχολογία, θέλετε σωματική αδραιότητα. Νομίζω αυτό το παράπονο μου σαν προπονητής στο Ολυμπιακό. Δεν είχα κανένα παράπονο από τους συνάδελφους της ΑΕΚ. Τους συγχαίρω γιατί είχαν παλμό. Αλλά λίγο, ρε παιδιά, κόσμο μέσα στο τερέν. Πολύς κόσμος. Εν ώψη το play-off, εφόσον υπάρξει τελικός με την ΑΕΚ, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε δύο φορές. Γι' αυτό το λόγο ότι ο κόσμος της ΑΕΚ έδωσε παλμό. Άρα λοιπόν, είναι το πρώτο φαβορί. Έχει απαντάς έδρας. Εμείς για να περάσουμε στο τελικό θα πρέπει να περάσουμε στο τελικό. Αυτό είναι το καλό μας πρώτα. Και μετά την ΑΕΚ. Εάν και με το καλό, έτσι, η ΑΕΚ πέρασε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο δυνατά παιχνίδια εμείς με τα Βελίσια. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, εγώ μπορώ να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια, γιατί πραγματικά ήταν δύσκολο όλο το κόνσεπτ, όλο σκηνικό.